Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προετοιμάσαμε την επικείμενη σύνοδο κορυφής που θα ασχοληθεί με την Τουρκία. Όλες οι χώρες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι αυτός που πρέπει να αποφασίσει το τέλος της ημέρας για το ποιες σχέσεις πρέπει να έχει με την Ευρώπη είναι η ίδια η Τουρκία. Θέλει να συνεχίσει να βαδίζει το δρόμο που βαδίζει σήμερα, δηλαδή της επιθετικότητας απέναντι στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θέλει να βρει έναν τρόπο καλής σχέσης και συνεργασίας με την Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Μένει στην πλευρά της Τουρκίας να αποφασίσει αν θα δεχθεί αυτό το κάλεσμα διαλόγου και θα καθίσει με την καρδιά της πάνω σε αυτό το τραπέζι, αποσύροντας όλες τις απειλές. Αυτό που ξεκαθάρισα στους συναδέλφους μου είναι ότι δεν αποτελεί αυτό που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα ένα ακόμα επεισόδιο στις γνωστές ελληνοτουρκικές συγκρούσεις, αλλά αποτελεί ένα κίνδυνο για την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στην ηρεμία που πρέπει να επικρατεί στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.